Coach, δεν τα καταφέρει η ομάδα σας σήμερα. Το σκορ κυμάνθηκε και σε χαμηλά επίπεδα. Υπήρχε μέχρι το τέλος αγωνία, όμως στο τέλος δεν καταφέρετε να πανηγυρίσετε το πρωτάθλημα. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι νομίζω που παίχτηκε στα 40 λεπτά στο 50-50. Νομίζω ότι πολύ κλειστό σκορ και οι δύο ομάδες, πραγματικός τελικός. Νομίζω ότι εγώ προσωπικά είμαι πολύ περήφανος με τον τρόπο που αγωνιστήκαμε σήμερα μέσα στο παιχνίδι. Μέσα σε δύο μέρες καταφέραμε να προσαρμοστούμε και να αλλάξουμε κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ ότι μας βοήθησαν να ελέγξουμε τον ρυθμό σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Στο τέλος της ημέρας, εντάξει, όλα αυτά είναι δευτερόλεπτα από τη στιγμή που δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Η σειρά είναι στο 2-2 και έχουμε ένα παιχνίδι την Πέμπτη στην έδρα μας, το τελευταίο. Πάντως, όπως είδαμε και στην ισταριστική, αρκετά λάθη από την ομάδα της Λάρνακας, 15. Είχατε και πάρα πολύ μεγάλη αστοχία στο κομμάτι του τριπόντου. Πιστεύετε ότι αυτό παίξε το ρόλο του? Σίγουρα. Το σούτ έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Είχαμε πολύ καλά σούτ σήμερα στο παιχνίδι, με καλές δημιουργίες, πολύ σποτ σούτ θα έλεγα που ανεβάζουν τα ποσοστά. Εντάξει, δεν βρεθήκαμε σε καλή μέρα, αυτό δεν μου λέει τίποτε. Η εμπιστοσύνη υπάρχει στην ομάδα, η εμπιστοσύνη υπάρχει στα παιδιά. Και όπως σου έχω πει, έχουμε ένα παιχνίδι Πέμπτη, το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς που θα τα δώσουμε όλα για το πρωτάθλημα. Και όσον αφορά για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, η ΑΕΚ πάει κατά κάποιο τρόπο λαβωμένη, θα λέγαμε, στον τελικό. Έχει και την απουσία των Μπράουν. Ο Χόλιτσγουορθ ήταν λίγο τραυματισμένος προς το τέλος. Έχετε κάποιες απουσίες. Πώς μπορείτε να το διαχειριστείτε αυτό μέχρι και την Πέμπτη? Είναι πολύ στενάχωρο το ότι έχουμε χάσει τον Μπράουν. Ένα παιχνίδι μας βοήθησε πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά την ιστορία δεν τη γράφουν οι απόντες, την ιστορία τη γράφουν οι απόντες, οι παρόντες. Και είμαι σίγουρος ότι αυτοί που θα δώσουν το παρόν τους θα κάνουν τα πάντα για να τα καταφέρουν. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε τον Μπράουν στο τελευταίο παιχνίδι? Όχι, δεν υπάρχει πιθανότητα. Από τη στιγμή που σήμερα δεν εξυντήθηκε καν, το θεωρώ απιθανό προσωπικά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στην ομάδα. Να είστε καλά.